Με την συζήτηση επί των ετοιμάτων αναστολής της διαδικασίας, αναλώθηκε για μια ακόμη μέρα το τριμελές πλημελιωδικείο Χανίων, ενώπιον του οποίου βρίσκονται 24 κατηγορούμενοι για τις πλημεληματικού χαρακτήρα πράξεις στην πολύκροτη υπόθεση του ιδιωτικού οίκου Ευγυρία στα Χανιά. Συνολικά 11 αιτήματα κατατέθηκαν, με τους συνηγόρους να ζητούν να προηγηθεί η εκδίκαση των κακουργημάτων. Ήδη έχει υποβληθεί πρόταση από τον κύριο εισαγγελέα και αναμένεται η έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Χανίων. Θεωρούμε ότι θα ήταν όντως εκτός σειράς το να προηγηθεί το πλημέλημα που αφορά συστατικό στοιχείο των κακουργηματικών πράξεων που φέρεται να έχουν τελέσει. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, παραπέμπεται για να δικαστεί μαζί με τους άλλους 24 κατηγορούμενους και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογέρης μετά την αποδοχή του αιτήματος ανέρεσης του απαλλακτικού βουλεύματος. Ο Νίκος Καλογέρης κατηγορείται πως τον Οκτώβριο του 2019 εξέδωσε απόφαση με την οποία αναθεωρήθηκε η άδεια που είχε ήδη χορηγηθεί στον Νίκο Ευγυρίας και από 16 θέσεις η δυναμικότητά του αυξήθηκε σε 46. Από εκεί πέρα να δούμε τι εμπλοκή έχει ο καθένας, αν έχει εμπλοκή, αν είναι ένοχη αυτό και για ποια πράγματα. Και από εκεί και πέρα πλέον τα πλημελήματα να κριθούν σε δεύτερο βαθμό, που τους άλλους δεν κινδυνεύουν και με παραγραφή, εφόσον κατά άρθρο 59 αναστέλλεται η παραγραφή. Για τις ιδιοκτήτριες της δομής, μητέρα και κόρη που είναι ήδη προφυλακισμένες, έχει γίνει προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια με αίτημα την αποφυλάκησή τους. Θεωρώντας καταχρηστική την κράτησή τους πέραν του 12 μήνου με επέκταση έως το 18 μήνο, το οποίο θεωρούμε ότι καταχρηστικά ασκήθηκε, διότι και στην πρώτη αίτηση που είχε ασκηθεί τον Ιούνιο του 2022, η πρόταση της κυρίας Αγγελέως τότε ήταν θετική, δηλαδή να αποφυλακιστεί η κυρία Λιονάκη, η οποία βέβαια περίφθη από τον ανακριτή. Κατά την σημερινή διαδικασία, η οποία διακόπηκε το μεσημέρι, υποβλήθηκε ακόμη αίτημα να διαχωριστεί η υπόθεση και να δικαστούν ξεχωριστά οι ιδιοκτήτριες και οι εργαζόμενοι στη δομή από τους υπηρεσιακούς και τους αιρετούς.